είναι εδώ και μπορείτε να το δείτε πάνω μου. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Βασίλης Ζούλιας. Τι ωραία που νιώθω μέσα στο ρούχο σου. Πόσο... Και τι ωραία νιώθει το ρούχο μου μέσα. Πάνω μου. Πόσο ωραία παρουσιάζεις τη γυναίκα. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι στο 2021 ένα τόσο σηκάτο ρούχο και όταν βλέπω εγώ τις ταινίες αυτές, τις γυναίκες αυτές που είναι της εποχής αυτής, τις 50's. Δεν ξεχάσει ποτέ κανείς. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω... Ρώτησε τον άντρα σου σήμερα. Δεν το συζητώ. Εννοείται, εμένα είναι η αγαπημένη μου εποχή. Αυτά τα φορέματα θεωρώ ότι δεν υπήρξε δεκαετία πιο σηκάτη για τη γυναίκα. Τα 50's και 60's. Ναι, από αυτή τη δεκαετία. Πέρασε να κάτσουμε μαζί. Σε ευχαριστώ που μου φέρεις το υπέροχο αυτό ρούχο. Και ένιωσα πραγματικά τόσο ωραία, τόσο γοητευτική. Εντάξει, αν έψαχνα μια ιδανική γυναίκα 12 η ώρα το πρωί, εσένα θα έρθει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου. Έκανες πρόσφατα και μια υπέροχη επίδειξη στο Λαγονίσι. Ναι. Δεν μπορούσα να έρθω, αλλά είδα πλάνα και νομίζω ότι έχουμε και εμείς πλάνα να δείξουμε από την επίδειξη. Αγαπάς πάρα πολύ τη γυναίκα. Εγώ σε θυμάμαι από πολύ παλιά, από τότε που ήσουν και στο περιοδικό Γυναίκα. Νομίζω έγινες γνωστός το 84. Έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου, το 84, ναι. Παιδάκι. Ξεκίνησες ως στυλίσταση ή δεν ξεκίνησες να σχεδιάζεις? Ήμουν ο πρώτος άντρας στυλίστας στην Ελλάδα. Και από τότε μέχρι όμως... Μέχρι η Λάουρα Ντενίκη σε μία νύχτα. Ναι. Βλέπουμε τώρα πλάνα από την επίδειξη στο Λαγονίσι, το οποίο είναι και υπέροχο σαν location. Ναι, είναι ένα σίξι σπίτι που το βρήκα μέσα στον κορονοϊό. Έβλεπα εγώ στο Instagram σου που ανέβαζες από αυτό το σπίτι. Όντως είναι υπέροχο. Νομίζεις ότι θα βγει η Έλενα Ναθαναήλ, η Τζένι Καρέζη. Αυτή την αίσθηση σου βγάζει και από που είναι το σπίτι αυτό. Είναι υπέροχο και ωραία ιδέα να κάνεις εκεί τη νέα σου επίδειξη. Κοίτα, έτσι κι αλλιώς σε κλειστό χώρο έχω καιρό να κάνω επίδειξη. Εγώ είμαι πάντα του έξω, είστε σε κήπους, είτε σε διάφορα μέρη. Οπότε τώρα έκατσε μια χαρά και λόγω COVID. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Εμείς θα τις βλέπουμε καθώς μιλάμε. Από το 84 λοιπόν, δουλεύεις ακατάπαυστα, ξεκίνησες ως στυλίστας. Πότε πήρες χαρτί μολύβι και άρχισες να σχεδιάζεις τα δικά σου ρούχα? Κοίτα, αυτό έγινε το 2008. Ναι. Όταν ξεκίνησε το Ελληνικό Fashion Week, το οποίο στηρίζω από τότε. Είσαι κάθε χρόνο δηλαδή στο Fashion Week? Ναι, βέβαια, είμαι κάθε χρόνο. Θεωρώ ότι η Ντόνια Φουσέκη ήρωα που κάνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, ίσως την πιο δύσκολη δεκαετία της Ελλάδας. Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, νομίζω είναι η πιο δύσκολη δεκαετία που διανύουμε. Και συμμετέχεις ενεργά και πάρα πολλές φορές γράφεις την άποψή σου δημόσια και στο Facebook και στο Instagram. Ναι, ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που βγαίνεις και μιλάς δημόσια και τοποθετείσαι για διάφορα πράγματα και πρέπει νομίζω η Έλληνα. Τι μου λένε κάποιοι, δεν πρέπει να τα λέω κιόλα. Όχι, να λες αυτό που αισθάνεσαι. Εγώ νομίζω ότι η αλήθεια του ανθρώπου, όταν βγαίνει, εξοκινεί η αλήθεια του, είναι εκτιμητέα. Αυτό κάνω. Ξυπνάω, μου έρχεται κάτι, το γράφω. Και πληρώνω μετά τα. Και τα σπασμένα. Και τα σπασμένα. Έχει αντίκτυπο στη δουλειά σου αυτό? Όχι, δεν πιστεύω. Όχι. Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Ο κόσμος σταματά και μου λέει μπράβο, καλά τα λες, καλά τα γράφεις. Έτσι. Είναι πολύ η ιδιαίτερη αγάπη σου για αυτή τη δεκαετία. Εγώ τη θυμάμαι και στα περιοδικά παλιότερα με τη Μάρα Δεσίπρη που κάνατε τις υπέροχες φωτογραφίες. Ήταν τρομερό δίδυμο με τη Μάρα. Τρομερό δίδυμο και τώρα δουλεύουμε μαζί σαν φωτογράφο. Δουλεύω μόνο με τη Μάρα για τις καμπάνιες μου. Η αγάπη αυτή που έχεις για τη δεκαετία αυτή, το πώς την πέρασες και υπάρχει ακόμα και σήμερα, είναι μαγικό. Γιατί κάποιος μπορεί σαν ιδέα να έλεγε πώς είναι δυνατόν ένα ρούχο της δεκαετίας του 50 ή του 60 να μπορεί να σταθεί και κοίτα, τώρα. Δεν είμαι ο μόνος που το κάνω. Δηλαδή, αν δεις και τις κολεξιόν του Gucci, είναι όλο reference. Από κάποια έργα, από τα 70s, από τα 60s. Η Prada έχει στηρίξει όλη της την καριέρα στο πώς δινόταν η μητέρα της στα 60s. Όλοι έχουν κάποιο reference από το παρελθόν. Το δικό σου reference είναι η μητέρα σου. Δεν υπάρχουν χωρίς το παρελθόν. Κοίτα, η μητέρα καθορίζει πάντα, ιδίως στους άντρες. Η αναφορά, να πούμε τι είναι το reference, να μην μιλάμε και μαγικούς όρους. Φυσικά, η αναφορά. Γιατί ξέρω ότι έχεις αγάπη στη μητέρα σου και ότι ήταν η βασίλισσά σου. Ποιος δεν έχει, ποιος δεν έχει. Βέβαια, και την αγαπώ ακόμα και με βλέπει αυτή τη στιγμή. Καλημέρα, μαμά. Είχε αγάπη με τα ρούχα η μαμά, που στην πέρασε. Βέβαια. Δινόταν πάντα πολύ ωραία. Είχε αίσθηση του στυλ.
Άρα από εκεί λες ότι το πήρες και εσύ. Εξακολουθεί, βέβαια. Ναι, ναι, σίγουρα από κάπου. Μεγάλωσες στη Μήλο, γεννήθηκες εκεί. Γεννήθηκα στη Μήλο, μετά πήγαμε για λίγο στην Άνδρο, μέχρι που χώρισαν για δεύτερη φορά οι γονείς μου και ήρθαμε στην Αθήνα. Και εσύ πώς, τα πρώτα σου βήματα πώς ήταν? Ξεκίνησες λοιπόν, ήσουν ένα παιδί που πήγες στο σχολείο, τελείωσες το σχολείο, σπούδασες κάτι? Κοίτα, έβλεπα ταινίες από πολύ μικρό παιδί. Συνεχώς ταινίες, καθόμουν και παρακολουθούσα ταινίες. Μετά παρακολουθούσα τις γυναίκες που μπαίνουν, έβγαιναν στο σπίτι, πώς ήταν ντυμένες. Μεγάλωσα στην Λεωφόρα Αλεξάνδρας δεκαετία του 60. Οπότε καταλαβαίνεις τι γινόταν στις πολυκατοικίες εκεί, τις μοντέρνες πολυκατοικίες. Η κυρία Τάδε, η κυρία Τάδε, η κυρία Τάδε. Παίζαν χαρτιά και έβλεπα τι φορούσαν. Στα 15, στα 16 άρχισα να δουλεύω τα καλοκαίρια στον Παρθένη. Ναι, το σχεδιαστή, ναι. Στον Παρθένη, βέβαια, ναι. Και ο Παρθένης μία μέρα με έστειλε να κάνω μία φωτογράφηση στο πάρκο, γιατί η Κατερίνα Τεζοπούλου, η μοναδική συλλήστρια που υπήρχε τότε στο περιοδικό Γυναίκα, κάτι είχε και δεν μπορούσε να έρθει. Και έτσι μπήκα στα βαθιά από 16 χρονών. Ο Παρθένης πώς σε βρήκε? Από τη βιτρίνα. Αλήθεια? Κοίτα, αν θέλεις κάτι πρέπει να πας κοντά σε αυτό. Να το κυνηγήσεις. Εγώ ήθελα τη μόδα, οπότε πήγαινα και κοίταζα τις βιτρίνες, έμπαινα, ψώνιζα ό,τι μπορούσα με το χαρτζιλίκι μου. Ήμουν ένα παιδάκι που γυρνούσε γύρω από τη μόδα. Οπότε ο Παρθένης μου λέει, εσύ δεν έρχεσαι να δουλέψεις εδώ, ωραία ντυμένος. Αφού είσαι όλο απ' έξω τη βιτρίνα. Και είναι φοβερό πως η αγάπη ενός ανθρώπου για κάτι θα τον οδηγήσει κοντά στο όνειρό του. Γιατί να πούμε ότι εκτός από ένας υπέροχος σχεδιαστής με το δικό σου ύφος και στυλ, η φήμη σου έφτασε στα πέρατα της γης, έφτασε στο Hollywood. Έχουν φορέσει πάρα πολλές κυρίες ρούχα σου. Ναι, είναι ωραίο αυτό, είναι πολύ ωραίο. Έχουμε και τη φωτογραφία από τα Emmys, για να δούμε το ρούχο. Είναι από προχθές. Είναι υπέροχο. Η Φιλίπα Σο κέρδισε για το Hamilton, το musical Hamilton. Το έχω δει το musical, αυτό είναι καταπληκτικό. Το έχεις δει. Το έχω δει στο πρόγραμμα, είναι καταπληκτικό. Κοίτα, αυτή η γυναίκα ήταν χαρούμενη με το ρούχο μου εκείνο το βράδυ. Της πήγαινε πολύ, πέρασε πολύ όμορφα και εγώ χάρηκα, γιατί να δουλεύεις στην Ελλάδα, ξέρεις, όλο αυτόν τον καιρό με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, και να βλέπεις τα ρούχα που κάνεις με τόση δυσκολία και κάνεις τα σοου, και να φτάνουν σε ένα πραγματικά κόκκινο χαλί, το κόκκινο δεν γίνεται, σε κάνει χαρούμενο. Τι άλλο σε κάνει χαρούμενο? Γι' αυτό δείχνει ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλοί άξιοι δημιουργοί στην Ελλάδα. Δεν αφορά μόνο εμένα αυτό, ότι υπάρχουν πολλοί άξιοι δημιουργοί, πολλοί άξιοι σχεδιαστές που μπορούν να φτάσουν εκεί. Κοίταξε, δεν είναι εύκολο να φτάσεις εκεί. Ξέρω ότι υπάρχουν και... Υπάρχει αξιοκρατία της Αμερικής. Εγώ δεν έχω γραφεία PR και τέτοια. Ξέρεις, όλα τα έχω κάνει μόνος. Πώς βρέθηκες λοιπόν εσύ εκεί? Την έχω πει την ιστορία, η οποία είναι, έκανα τον ηφικό μιας φίλης μου, mm-hmm. που δούλευε, ήταν producer στην Ινές Βινούντ, που είναι ένα πολύ διάσημο φωτογραφικό δίδυμο στη Νέα Υόρκη. Η Ινές Βινούντ ήρθε στο γάμο και εγώ είδα την Ινές και της λέω, μία μέρα θα φωτογραφίσει τις καμπάνιες μου. Αστειευόμενος, γιατί φωτογραφίζει καμπάνιες Βαλεντίνα, τώρα τις ανέλησες, είναι κάτι άπιαστο όνειρο. Και μου λέει, καλά, πριν γίνει αυτό, αν βρεθείς στην Αμερική, φέρε μου να σου κάνω δώρο μια φωτογραφία. Εγώ τρελάθηκα, γιατί κάνεις ωραία πράγματα. Πήρα τα ρούχα, τα πήγα στην Αμερική. Την ώρα που η φίλη μου άνοιγε το σάκο και τα έβγαζε για να τα δείξει, πέρασε μια στυλίστρια που έμενε στο κτίριο. Το είδα και λέει, τι είναι αυτά? Λέει, είναι του Βασίλη Ζούλια. Έτσι έγινε. Το πήρε και έφτασε στα Γκλόμπ. Την πολύ δύσκολη βραδιά που όλες έπρεπε να φορέσουν μαύρο για την κακοποίηση. Το ρούχο μου ήταν ένα φόρεμα με παντελόνι, οπότε είχε διπλό μήνυμα. Και βγήκε πρώτο ανάμεσα στα 5 καλύτερα της βραδιάς. Μπράβο. Εντελώς αξιοκρατικά. Πάμε τώρα όμως και στα ελληνικά, τα χωρικά ύδατα, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν στην τηλεόραση πολλά shows που έχουν να κάνουν είτε με τη μόδα, είτε με το modeling κτλ. Τα βλέπεις, τα παρακολουθείς, τα reality? Φέτος δεν έχω παρακολουθήσει κανένα. Η Βίκη, ξέρω ότι είναι φίλη σου. Ναι, βέβαια. Θεωρείς ότι ήταν λάθος που έφυγε από το GNT? Όχι της Βίκης, αλλά του... Όχι, όχι. Καθόλου λάθος. Είσαι υπέρ, δηλαδή, του ανανεώνονται οι άνθρωποι στην τηλεόραση? Η Ισμήν είναι ένα υπέροχο κορίτσι, τη γνωρίζω, έχουμε δουλέψει πολύ μαζί. Και μένει να αποδείξει την αξία της. Reality γιατί δεν βλέπεις? Δεν βλέπω φέτος. Δεν έχει τύχει ακόμη φέτος να δω. Το GNTM το παρακολουθούσα.
θεωρείς ότι είναι δίκαιο όλο αυτό. Και το Survivor και... παρακολουθούσα λόγω του Περικλή. Ναι, ναι, γιατί είναι και πολύ φίλος σου και σχεδιάζει τα κοσμήματα σε όλες τις κολεξιών. Ο Περικλής Κονδυλάτος, υπέροχα, πολύ ωραία δουλειά και του Περικλή. Θεωρείς ότι βγαίνουν όντως πρόσωπα, μπορεί ένα κορίτσι να βγει από το GNTM και να κάνει modeling, ή είναι καθαρά ένα τηλεοπτικό προϊόν που χρησιμοποιεί και το reality στοιχείο για να πουλήσει, ας πούμε, τηλεοπτικά. Είναι ένα καθαρά τηλεοπτικό προϊόν. Πιστεύω όμως ότι από τα 40 κορίτσια, τα 3 έχει τύχει και έχω δουλέψει με κορίτσια που είναι στο GNTM. Μάλιστα. Ναι. Μετά εξαρτάται πώς θα πάρουν τη ζωή τους, πώς θα κοιτάξουν την καριέρα τους. Ποιες θεωρείς τις πιο καλοντημένες Ελληνίδες? Τώρα αυτή είναι μια ερώτηση που μου την κάνουν και αισθάνομαι πολύ άσχημα όταν μου την κάνουν, γιατί... Καλά, δεν θα είμαι στις πιο κακοντημένες, στις πιο καλοντημένες. Η Βίκη, ας πούμε, είναι μια πολύ καλοντημένη Ελληνίδα. Η Βίκη έχει βουτυχτεί στη μόδα από 15 χρονών. Ό,τι φοράει το υποστηρίζει πάρα πολύ. Η Τζέννη Μπαλατσινού είναι πολύ καλοντημένη. Η Μάρα Δεσίπρη είναι πάντα ωραία ντυμένη. Από πολιτικούς, ποια θα έλεγα. Η Μαρέβα ντύνεται πολύ ωραία. Έχει στυλ πολύ. Έχει στυλ ακριβώς. Δικό της. Έχει ένα δικό της στυλ και έχει φέρει μια φρεσκάδα στο προεδρικό μέγαρο με αυτά που φοράει. Δηλαδή δεν έχουμε ξαναδεί γυναίκα πρωθυπουργού με Birkenstock. Ναι. Μπράβο της. Έτσι. Βέβαια. Πούμε αυτό. Έχεις αρνηθεί να ντύσεις γυναίκα που μπορεί να είναι κακοντημένη στη ζωή της? Ή θέλεις να τη μεταμορφώσεις εσύ? Θέλω να τη μεταμορφώσω και τώρα βρίσκομαι ενώπιον μια τέτοια μεταμόρφωση. Δεν μπορώ να πω. Αχ, Βασίλη μου, τα καλύτερα δεν μας λες όμως. Θα είναι συνταρακτική. Όταν γίνει η μεταμόρφωση, τώρα χτίζεται σιγά-σιγά. Δηλαδή, πήρες μια γυναίκα και θα την αλλάξεις ολοκληρωτικά? Θέλω, ναι. Θα το κάνεις και τηλεοπτικό project αυτό? Κοίτα, είναι πολύ γνωστή. Τώρα θα δούμε αν. Α, είναι επώνυμη δηλαδή. Αν αφαιθεί. Και τι ήρθε και σου είπε, θέλω να με αναλάβεις εξ ολοκλήρου, να μου αλλάξεις. Μίλησαμε, θέλει να κάνει μια αλλαγή στη ζωή της. Θα δούμε. Κοίτα, τώρα που δεν μπορεί να μας πει το καλύτερο ο Βασίλης. Από ποιο χώρο πες μας είναι? Είναι από τον πολιτικό? Πολιτική. Α, ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες σχεδιαστές, αλλά ο καιρός που πέρασε με τον κορονοϊό, νομίζω ήταν πάρα πολύ δύσκολος και για εσάς. Γιατί καταρχάς ο κόσμος σταμάτησε να ντύνεται. Τα καταφέραμε όμως, γιατί κάποιοι είχαν ήδη σοπ. Καταρχήν μέσα στον κορονοϊό καταφέραμε και κάναμε το Σύλλογο Ελλήνων Σχεδιαστών, έτσι. Υπάρχει, γιατί δεν υπήρχε σύλλογο πριν? Όχι, δεν υπήρχε. Συγγνώμη, όλο αυτό με το Fashion Week δεν είχε όχι, όχι, το Fashion Week σύλλογο γινόταν, αλλά δεν υπήρχε ο σύλλογος, όχι. Δεν υπήρχε το Federation, δηλαδή το Council, όχι. Μέσα στον κορονοϊό εγώ τηλεφώνησα στον Κουδουνάρη, ο Κουδουνάρης τηλεφώνησε στον Μύρο, η Μύρο τηλεφώνησε και βρεθήκαμε τέλος πάντων όλοι μαζί και είπαμε να κάνουμε το σύλλογο. Ο οποίος θα βοηθήσει πώς? Θα βοηθήσει να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν και να ενωθούμε. Η ισχύς εν τη ενώση. Πάντα ενωμένοι. Το ξέρεις και τον κλάδο των ηθοποιών. Τον κλάδο των... Ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πολλά και πιστεύω ότι όταν... Είμαστε πολλοί και πολύ καλοί. Αυτό κοίταζα τώρα. Ξέρεις, με την εικοσάδα που έχουμε βρεθεί και υπάρχουν και πολλοί ακόμη, πολύ περισσότεροι, οι οποίοι θα μπουν στο σύλλογο, ελπίζω. Είμαστε πολλοί και πολύ καλοί. Άρα η ισχύ σε τη ενώση είναι μια πολύ σημαντική. Εγώ θαυμάζω δηλαδή τους συναδελφούς μου. Σίγουρα. Έχεις μιλήσει πολλές φορές και για την περιπέτειά σου με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ και πώς είσαι, πόσα χρόνια τώρα καθαρός? Τον Οκτώβριο θα κλείσω 29. Πράγμα που είναι... 28 πέρα... από το τσιγάρο, να το πούμε και αυτό. Μπράβο. Πέρα από το ότι είναι μια πολύ σπουδαία... παραδοχή, να το πω έτσι, να βγαίνεις και να μιλάς για αυτά, είναι πολύ ωραίο να δει κάποιος ότι ένας άνθρωπος... Πρέπει να σπάσει το ταμπού. Πρέπει να σπάσουν αυτά τα ταμπού. Ένας άνθρωπος που είναι τώρα πάρα πολύ πετυχημένος, που τα ρούχα του τα φοράνε στάρ στο Hollywood, που είναι ένας πετυχημένος σχεδιαστής στην Ελλάδα και πέρασε από μια εποχή που στην Ελλάδα συνέβαινε αυτό στη μόδα. Κάθε οικογένεια... Σχεδόν κάθε οικογένεια, αν ψάξει τα παρακλάδια της οικογένειας, υπάρχει κάποιος που είναι αλκοολικός συναρκωμένος. Αλλά υπάρχουν και πολλά κλειστά στόματα. Δεν το παραδέχομαι. Στην Αμερική δεν είναι έτσι. Στο Instagram υπάρχει το Sober Celebrities. Ναι. Το hashtag δηλαδή, Sober Celebrities. Ναι, οι celebrities που είναι πια καλά, δεν είναι... Ακριβώς. Ναι, είναι σε ανάρρωση. Celebrities σε ανάρρωση. Οι οποίοι όλοι μιλάνε. Ο Brad Pitt, τελευταία,
μπήκε κι αυτός. Τον έβαλε ο Gerald Butler. Που... Έτσι κι εγώ κάποιους σου τραβάω και από τα μαλλιά. Εσένα δεν μπορώ να πω τα ονόματα. Έχει ανάγκη να το πεις, να το δημοσιοποιήσεις. Κοίτα, όταν σου έχει δοθεί ένα τόσο τεράστιο δώρο από το Θεό, από... δεν μπορείς να το κρατήσεις αυτό το δώρο μόνο για τον εαυτό σου. Mm-hmm. Οπότε, όταν εγώ λαμβάνω ένα μήνυμα στο Facebook μιας κοπέλας που έλαβα τώρα πριν και μου είπε «Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ γιατί σε άκουσα σε μια συνέντευξη και από τότε άρχισα να παρακολουθώ και εγώ αυτές τις ομάδες 12 βημάτων και είμαι τώρα καθαρή ένα χρόνο και σε ευχαριστώ, ένα κατεβατό», φτάνει αυτό. Μπορεί να μην έχει βοηθηθεί κανείς άλλος ποτέ. Έστω και ένα άτομο δηλαδή. Μα για ένα άτομο μιλάμε πάντα. Και σήμερα, αν βλέπει κάποιος, ας με αναζητήσει στο Facebook να του πω τον τρόπο. Είναι πολύ εύκολο. Εγώ πιστεύω ότι έχεις βοηθήσει πολύ περισσότερους ανθρώπους γιατί σε ακολουθώ στο Facebook. Κοίτα, ο καθένας από εμάς είναι όπως σου είπα, αν έχεις δεχτεί ένα τέτοιο τεράστιο δώρο από τη ζωή, δεν μπορείς να το κρατάς μόνο για τον εαυτό σου. Καλά κάνεις. Ωραία να το δίνουμε. Ωραίο είναι να το δίνουμε και να δίνουμε και τέτοια ωραία παραδείγματα. Αυτό είναι κόσμο. Και ο. Ξέρεις, όταν μου λένε, μα γιατί τόσα χρόνια εξακολουθείς να πηγαίνεις. Τόσα... Γιατί έχω να δώσω κάτι. Εξακολουθείς να πηγαίνεις στους... Τι εννοείς? Κοίτα, εξακολουθώ να παρακολουθώ τις ομάδες. Όπως ξέρεις, όταν είσαι σε ένα πνευματικό δρόμο, δεν τελειώνει ποτέ αυτή η διαδρομή. Εσύ πηγαίνεις στους ανώνυμους αλκοολικούς ή σε ανθρώπους που κάνουν recovery από το. Ναι, παρακολουθώ ομάδες 12 βημάτων, βέβαια. Και σήμερα είναι τόσο εύκολο γιατί μπορεί να πατήσει κάποιος ένα κουμπί μέσω Zoom και να βρεθεί σε μια ομάδα. Είναι πραγματικά εύκολο σήμερα αν κάποιος αναζητάει βοήθεια. Δεν έχει ούτε καν να βγει από το σπίτι του. Μπορεί να το κάνει online δηλαδή. Online ακριβώς. Εσύ βοήθησες, ξέρω από άλλους ανθρώπους που είναι γνωστοί μου και περάσανε αυτό το στάδιο και μπήκανε και σε κλινικές αποτοξίνωσης, ότι πάντα έχεις και έναν σαν... Αυτό που θες να βοηθήσεις, πώς έχουν ας πούμε στο NBA το ρούκι, τον νέο που του κάνουν καζούρα να τον βοηθάνε, σαν προστασία. Βεβαίως, είμαστε μία σπίδα ο ένας με τον άλλον, βέβαια. Και εγώ βοηθάω, έτσι πάει. Η κυρία Πολίτη, που η μαμά της Χριστίνας. Η Ακίνθη, ναι, αγαπημένη. Η Ακίνθη και τι ωραίο όνομα. Είναι μία κυρία που είναι ωραίο σαν πρότυπο να βγαίνει προς τα έξω ότι η μόδα δεν έχει ηλικία. Αυτό το show ήταν έτσι από 15 μέχρι 83, νομίζω 84 που είναι η Ακίνθη. Α, τι ωραίο, δεν το ήξερα. Λέει την ηλικία της βεβαίως. Ναι, ναι, είναι υπέροχη. Στάρε Λάς 1959. Α, ήτανε Στάρε Λάς, ε. Βέβαια, μαζί με τη Ζωή Λάσκερ εκείνη την εποχή. Το ήξερα ότι έκανε modeling η κυρία Ακίνθη. Και μου είπε μια ιστορία καταπληκτική ότι οδηγούσαν με τη Ζωή Λάσκερ τότε εποχή κατήφορου. Εκεί στη Σαρονίδα κάπου και ένα κάμπριο αυτοκίνητο που τη είχε κάνει δώρο ο μπαμπάσης και παραλίγο να τρακάρουν έπεσαν σαν γκρεμό. Ξέρεις, με τα μαντήλια και τα... τέτοια κατάσταση. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου, ποιο είναι το επόμενο σου βήμα, τι θα ήθελες να πετύχεις, γιατί νομίζω ότι πολλά που μπορεί να έχεις ονειρευτεί τα πέτυχες. Ποιος είναι ο επόμενος σου στόχος? Κοίτα, έχω στόχους, γράφω τους στόχους μου και κάθε χρόνο κοιτάω τι έχω, τι στόχους είχα πέρσι και σβήνω. Οπότε bucket list, ας πούμε. Μπράβο, δουλεύει, αυτό το ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Ο οραματισμός. Ωραία, ποιο είναι το επόμενο σου όμως όραμα? Κοίτα, το όραμα μου είναι να υπάρχει μια μπουτίκ ζούλιας, ακριβώς όπως αυτή που έχω στην Ακαδημία και τρακάρουν τα αυτοκίνητα όταν περνάνε γιατί είναι τόσο όμορφη. Να έχω λοιπόν μια τόσο. Όντως γίνεται τρακάρισματα έξω από την μπουτίκ. Ναι. Αλήθεια λες. Γυναίκες, κοιτάνε τη βιτρίνα. Ακούμε γκράτη. Μία τέτοια λοιπόν όμορφη μπουτίκ σε κάθε μεγάλη πρωτεύουσα του κόσμου. Απλά πράγματα. Α, σε κάθε πρωτεύουσα. Τώρα έχουμε στην Αθήνα, δεν έχουμε ανοίξει κανένα. Στην Αθήνα. Έχουμε πατήσει το πόδι μας στην Αμερική με trunk shows και στην Ιαπωνία και στο Ντουμπάι. Μας σταμάτησε λίγο ο κορονοϊός, αλλά τώρα θα ξαναπάρει η μηχανή πάλι μπροστά. Αυτό είναι. Εγώ θα ήθελα να δω μια μπουτίκ και στο Παρίσι. Ωραία, δεν θα μου πήγαινε πολύ και στο Πάρα πολύ. Στη Νέα Υόρκη. Και θα μου υποσχετήσω ότι αν ανοίξει θα με καλέσεις να έρθω. Στα εγγένεια να βάλω κι εγώ ένα ρούχο. Βεβαίως. Να βαδίσω. Με χαρά, με χαρά. Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Θέλω να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Και ίσα ανώτερα, αν και έχεις φτάσει, πιστεύω. Μου έδωσες μεγάλη χαρά να παρακολουθώ τη δουλειά μου. Και εμένα μου δώσεις πολύ μεγάλη χαρά, ορίστε. Κοίτα πόσο σου πάει. Ναι, μου πάει και μ' αρέσει πάρα πολύ σε αυτά τα ρούχα η τσέπη. Ναι. Τρελαίνομαι γιατί με τσέπη. Πελάτες... Τρελαίνομαι εγώ όταν δω φούστα βολεύει με τσέπη. Βολεύει πάρα πολύ η τσέπη γιατί μπορείς να βάλεις το κινητό, το ναι, κραγιόν. Και... είναι αυτό εδώ. Ένα μικρό σημείωμα που μπορεί να σου δώσει κάποιος. Α, δίνουν ακόμα σημειώματα. Να το, δείτε. Κάτσε να κάνω και μία έτσι στροφή, να δείξεις τι ωραία που στροβιλίζεται αυτό
το ρούχο. Κούκλα. Καλέ, μου πάει πάρα πολύ, το ξέρω. Ιδέες. Μου πάνε αυτά.